Καλησπέρα παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τον προγραμματισμό Visual Studio. Θα δείξουμε την παρουσίαση presentation 1 από το PDF εργαστηρίου του Tayseron. Ανοίγουμε το PDF αρχικά για να δούμε τι χρειάζεται και να τις λύσουμε μία-μία. Αρχικά λέει να δημιουργήσουμε ένα νέο project Windows Forms. Ανοίγουμε το Visual Studio και πατάμε νέο project από εδώ από το Start, το οποίο την έκδοση 2015, γι' αυτό πιθανώς κάποιοι κωδικοί να έχουν ψηλοαλλάξει. Αλλά η διαδικασία είναι η ίδια. Κάνουμε Windows Forms Application από το Visual Basic Templates. Πατάμε OK. Βάζουμε τίτλο για να θυμόμαστε τι είναι την άλλη φορά που θα το ανοίξουμε, αν το ανοίξουμε. Το ονομάζω άσκηση 1. Πατάμε OK. Δημιουργείται το project άσκηση 1 και ξεκινάμε ανοίγοντας το toolbox από τα αριστερά για να βάζουμε πράγματα μέσα στο παράθυρο και πάμε να δούμε τι ζητάει το PDF. Δηλαδή να αλλάξουμε το κείμενο της Form 1 σε άσκηση 1.1. Κάνουμε ένα copy-paste στο άσκηση 1.1. Πηγαίνουμε στο Visual Studio, επιλέγουμε τη φόρμα μια φορά με κλικ και εδώ στο Properties όταν λέει Form 1 είναι επιλεγμένη και στο Text, στο κείμενο, περιγραφή της, βάζουμε αυτό. Άσκηση 1.1 και τώρα έχει αλλάξει πλέον και βλέπουμε εδώ άσκηση 1.1. Συνεχίζουμε στο PDF να ενσωματώσουμε ένα κουμπί από το Toolbox και μετά να ονομάσουμε αυτό το κουμπί σε Close. Το button εδώ πέρα είναι το κουμπί, το βάζουμε όπου να είναι μέσα στην εφαρμογή, το επιλέγουμε, έχει εδώ πέρα button 1 στο Properties και το ονομάζουμε Close. Και τώρα συνεχίζουμε στο PDF να δημιουργήσουμε ένα event handler για το event on click. Τα events δημιουργούνται αυτόματα στο Visual Studio κάνοντας διπλό κλικ σε κάθε αντικείμενο που έχουμε προσθέσει. Ας πούμε τώρα το κουμπί, το πατάμε διπλό κλικ και βλέπουμε εδώ πέρα μας άνοιξε ένα δεύτερο παράθυρο εκτός από τη σχεδίαση τη ζωντανή που είναι η κωδικοποίηση. Και έχει ανοίξει κάνοντας ένα καινούργιο event. Ξεκινάνε όλα τα event με την φράση private sub event args, arguments, είναι συμφωνίες, handles, button, ένα click. Οπότε το click, το event είναι αυτός ο κεραυνός. Για το event click, για κάθε φορά που πατάς click να γίνεται αυτό. Συνεχίζουμε να δούμε τι λέει να προγραμματίσω. Private system void button, ένα click, στο πάτημα 1 του κουμπιού, ναι, να κλείνει η εφαρμογή. This close. Το this το αντικαθιστούμε στο 2015 με το me.close. Οπότε γράφουμε me.close. Με αγγλικά, γιατί δεν πιάνει ελληνικά, ούτε τα κόμματα τα ελληνικά πιάνει, οπότε να το προσέξετε αυτό. Και είναι έτοιμο το πρόγραμμα και θεωρητικά πατάμε το κουμπί close και κλείνει η εφαργή μόλις την ανοίξει. Επειδή είναι το πρώτο debug αργεί, γιατί δεν έχει αποθηκευτεί η εφαρμογή, και εδώ είναι η εφαρμογή μας, πατάμε το close και την έκλεισε. Τέλος του debug, πατάμε file save all, το ονομάζουμε ας πούμε άσκηση 1 ολόκληρη και το project έχει αποθηκευτεί με αυτήν την ονομασία πλέον. Συνεχίζουμε στην άσκηση 1.2. Πρέπει να κάνουμε νέο project, λέει. Επανάληψη των βημάτων της άσκηση 1, δηλαδή το κουμπί close και να έχει πάνω τον τίτλο άσκηση 1.2. Και να αλλάξουμε τώρα ένα δεύτερο κουμπάκι που να λέει το text to display. Οπότε συνεχίζουμε εμείς με αυτό το form που έχουμε ήδη για να μην χάνουμε χρόνο. Και βάζουμε εδώ πέρα να γράφει, όπως είπε, το PDF display. Και να βάλουμε ένα text box μετά, λέει εδώ. Το text box βρίσκεται και αυτό στο Visual Studio. Εδώ αριστερά είναι. Είναι στα κεντρικά στο command text box. Το μεγαλώνουμε όσο θέλουμε. Το τοποθετούμε όσο θέλουμε. Και συνεχίζουμε να δούμε τι ζητάει. Να κάνουμε ένα event handler για το click event του δεύτερου κουμπιού. Οπότε ξαναπατάμε διπλό κλικ στο display. Στο κουμπί display που ονομάσαμε εμείς. Και δημιουργήθηκε καινούργιο event εδώ πέρα για το button 2 click. Ο κεραυνός, είπαμε, έχει διάφορα event για το click πάλι, είπαμε. Πάμε να δούμε τι ζητάει το PDF. Ζητάει το event να δείχνει ένα message box. Εδώ πέρα η άνω και κάτω τελεία, άνω κάτω τελεία στον προγραμματισμό είναι απλά τελεία. Δηλαδή γράφω message box τελεία show. Και παρένθεση, text box 1, αυτό το βελάκι είναι τελεία text. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο τα έχει γράψει κάπως λάθος, γιατί αυτές οι αγγείλες είναι για προγραμματισμό σε πρώτο επίπεδο. Άμα είσαι καθηγητής, ας πούμε, αυτός ο κωδικός δεν μπορείς να το χρησιμοποιείς άμεσα στο Visual Studio. Θέλει από κωδικοποίηση. Τέλος πάντων, θέλει να δείχνει ένα μήνυμα που να λέει τη φράση που έχει μέσα το κείμενο Textbox 1, αυτό το πλαίσιο που βάλαμε εμείς δηλαδή, αυτό εδώ. Και λέει ο τίτλος από το παραθυράκι που θα εμφανίζεται να γράφει άσκηση 1.2. Οπότε, γράφουμε εδώ πέρα εμείς Message Box. Τελεία. Show, να δείξεις ένα μήνυμα message box, ένα κουτί μηνύματος και γράφεις παρένθεση. Μπορείς να βάλεις ακριβή φράση μέσα, δηλαδή να γράψεις διπλούς τόνους εδώ πέρα και μετά μέσα ό,τι και να γράψεις θα το εμφανίσεις σε ένα παράθυρο που δεν έχει τίτλο,
αλλά έχει μέσα το μήνυμα αυτό που έγραψες. Τώρα εδώ θέλει συγκεκριμένα περιεχόμενα να γράφει, οπότε γράφουμε textbox1.txt, το περιεχόμενο του textbox1 δηλαδή, και κόμμα, θέλουμε ακριβές τίτλο για το παράθυρο. Αυτό τον τίτλο θα τον ονομάσουμε άσκηση 1-2. Για να γίνει αυτό, οι διπλοί τόνοι χρειάζονται και ένα κόμμα δίπλα. Το κόμμα το έχουμε βάλει, βάζουμε τώρα και διπλή ακύλη και να λέγεται το παράθυρο να έχει όνομα άσκηση. Αυτό το Alt Shift μας έχει τρελάνει. Άσκηση 1, παύλα 2. Πάμε να δοκιμάσουμε λίγο το μήνυμα. Display. Κάνουμε ένα debug την εφαρμογή. Εδώ είναι η εφαρμογή μας. Display. Άσκηση 1-2 και ένα κενό μήνυμα. Γιατί δεν έχουμε γράψει κάτι μέσα στο κουτί. Γράφουμε μέσα στο κουτί 1-2-3. Display. Άσκηση 1-2 και το μήνυμα που έχουμε γράψει στο textbox 1. Το περιεχόμενό του. Κλείνουμε. Έτοιμη είναι η εφαρμογή. Έχουμε καταφέρει να τελειώσουμε και το μήνυμα. Θέλει τώρα αυτό το μήνυμα που εμφανίζεται να έχει κουμπιά, OK και άκυρο και να έχει εικονίδιο αστερίσκου. Αυτό για να γίνει, παιδιά, πρέπει να προσέξετε ότι αυτή η παρένθεση ξεκινάει από εδώ, από το textbox 1 και τελειώνει εδώ. Δηλαδή τώρα αυτή την παρένθεση που έχουμε εμείς στο display πρέπει να την ανοίξουμε ξανά και να μην κάνουμε σε δεύτερη σειρά τον προγραμματισμό μας, αλλά σε πρώτη σειρά. Δηλαδή γράφουμε αυτό, πατάμε ξανά κόμμα και τώρα έχουμε το caption σαν κείμενο. Δηλαδή θα γράψουμε εδώ πέρα τώρα εμείς OK cancel, message box buttons, δηλαδή message box, με συγχωρείτε, με αγγλικά πρέπει. Μετά το ξαναγράφουμε κόμμα, οπότε message box buttons τελεία OK cancel κόμμα message box style, message box icon μάλλον, τελεία αστερίσκος. Και κλείνουμε την παρένθεση. Και φυσιολογικά τώρα έχουμε ένα message box που εκτός από το να δείχνει το όνομά του, να έχει και τα κουμπιά OK και άκυρο μόνο και να έχει ένα μπλε θαυμαστικό, τον αστερίσκο έτσι. Αυτή είναι τον Windows 10 η έκφραση αστερίσκου. Πάμε να δούμε display. Άσκηση 1-2. Ο αστερίσκος είναι το θαυμαστικό όπως είπα και το κείμενο που έχουμε γράψει. Και έχει OK και άκυρο. Ξέρω εγώ, είσαι καλά. Display. Είσαι καλά. OK. Άκυρο. Ό,τι και να πατήσουμε υπάρχει. Έτοιμο λοιπόν γι' αυτό. Έχουμε τελειώσει με την άσκηση 1-2, από ό,τι θυμάμαι. Θα προχωρήσουμε τώρα στην άσκηση 1-3. Εδώ είναι τα δύσκολα. Είναι λίγο πιο περίπλοκη, γιατί θα κάνουμε ένα κομπιουτεράκι. Όποιος θέλει το βλέπει. Ανοίγουμε το Visual Studio και περιμένουμε για να φτιάξουμε την άσκηση 1-3. Ξεκινάμε, λέει, με ένα νέο project. Το ονομάζουμε και calculator, άμα θέλουμε. Είναι άσκηση 1-3, θα την ονομάσω Calculator. Δημιουργούμε νέο project και τοποθετούμε τα controls στις θέσεις τους. Τα controls είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 κουμπιά, 1, 2, 3 textbox και ένα label που λέει άσκηση 1-3. Οπότε ξεκινάμε τα απλά. 7 κουμπιά πατάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 3 textbox. Με το control, παιδιά, μπορούμε να βάλουμε ταυτόχρονα παραπάνω από ένα. Αλλά καμιά φορά μπαγκαρίζεται και βγάζει άπειρα. Και ένα label που έλεγε άσκηση 1-3. Οπότε ψάχνουμε ένα label εδώ και το ονομάζουμε άσκηση 1-3 με ελληνικά. Okay, το label εδώ μπήκε. Και τώρα εδώ πέρα θα τοποθετούμε τους δύο αριθμούς και εδώ θα εμφανίζεται το αποτέλεσμα. Γι' αυτό επιλέγουμε αυτά τα 2-3 textbox και θέλουμε να είναι... βασικά θέλουμε αυτό read-only για να μπορεί μόνο το... κάνει ανάγνωση, ο άλλος δεν μπορεί να γράψει μέσα στο αποτέλεσμα. Και επίσης, γράφουμε και τα κουμπιά αντίστοιχα. Το button 1 είναι το συν, η πρόσθεση. Το button 2 είναι η αφαίρεση. Το επόμενο είναι ο πολλαπλασιασμός. Θα τον γράψουμε με το χ, γιατί το αστεράκι φαίνεται πολύ μικρό. Και η διαίρεση με την κάθετος. Όλα αυτά είναι στο numpad. Θα κάνουμε μια τοποθέτηση, αλλά πρώτα βάζουμε και τα υπόλοιπα κουμπιά. Αυτό είναι το σβήσιμο, ή καθαρισμός. Το ονομάζουμε καθαρισμός. Μετά ονομάζουμε το επόμενο σχετικά με την εφαρμογή. Μεγαλώνουμε όσο πρέπει για να φαίνεται. Button 7 ήταν το κλείσιμο της εφαρμογής. Συνεχίζουμε τώρα να τοποθετούμε τα controls. Θα τα βάλουμε εδώ πέρα όσο είναι αυτό για να φαίνεται ωραίο. Αυτή ήταν η απλή αριθμομηχανή μας χωρίς κουμπάκια 1, 2, 3 κτλ. Θα γράφουμε εμείς από το πληκτρολόγιο κατευθείαν και θα έχουμε μια σειρά από γρήγορες πράξεις. Παίρνω αυτά τα τρία με το control και click, τα επιλέγω και τα τρία και με τα βελάκια κάτω, τα κουνάω,
ταυτόχρονα. Πάναμε εδώ πέρα και το... Ωραία. Μεγαλώνουμε λίγο τα κουμπάκια να φαίνεται πιο όμορφο. Και τώρα πάμε να συνεχίσουμε αφού σχεδιάσαμε όλα τα controls. Γράφουμε τους event handlers, δηλαδή προγραμματίζουμε με λίγα λόγια. Στο πάτημα 5 κουμπί να καθαρίζουν τα text box 1, τα 2 και τα 3. Δηλαδή, μάλλον είναι το κουμπί καθαρισμός, για να δούμε. Το καθαρισμός έχει όνομα, τίτλο, button 5, οπότε είναι αυτό. Διπλό κλικ για να κάνουμε ένα event handler. Εδώ είναι το handler και γράφουμε text box 1 με αγγλικά. Τελεία, clear. Ομοίως, επειδή και τα άλλα δύο έχουν ακριβώς την ίδια κωδικοποίηση, απλά αλλάζει ο αριθμός, κάνουμε δύο copy-paste και αλλάζουμε τον αριθμό σε 2 και 3 αντίστοιχα. Έτοιμα και τα textbox. Τώρα συνεχίζουμε. Το κουμπί καθαρισμός λειτουργεί. Λοιπόν, στο πάτημα 7 του κουμπιού, που είναι το κλείσιμο, να κλείνει η εφαρμογή. Το this close έχει αντικατασταθεί στο Visual Studio 15 με το me.close. Οπότε γράφουμε me.close. Και είναι έτοιμο και αυτό. Και εδώ έχουμε μια κενή σειρά κώδικα, οπότε διαγράφουμε να μην πιάνει χώρο. Συνεχίζουμε. Έγινε αυτό. Πάμε στο β' μέρος. Στο πάτημα 1 του κουμπιού, οι μεταβλητές νη 1 και νη 2, άμα είναι αριθμητικές, τότε να γίνουν οι πράξεις, άμα είναι το κουμπί 1, το συν δηλαδή, να γίνει πράξη συν, άμα είναι το κουμπί πλην, να γίνει πράξη μείον, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση, μπλα μπλα, και έχει αν, αλλιώς αν, αλλιώς αν, αλλιώς αν, και τέλος αν κάτω πρέπει να έχει φυσιολογικά. Πάμε να προγραμματίσουμε οπότε τώρα τις αφαιρέσεις και τις προσθέσεις. Αρχικά να πούμε ότι επειδή έχουμε το Visual Studio 15, θα δημιουργείται bug εδώ πέρα, γιατί οι μεταβλητές που έχουν τα κείμενα, τα text box, όπως λέει η λέξη, έχει μέσα κείμενο και όχι αριθμό. Και για να τα κάνουμε εμείς numbox, να το πω έτσι, χρειάζεται να κάνουμε μια εξτρά πράξη, οπότε πατάμε διπλό κλικ στη φόρμα μας και πάνω-πάνω, μέσα στο public class form 1, πατάμε ένα enter για να μας βγάλει μια γραμμή και γράφουμε εδώ πέρα δύο μεταβλητές καινούργιες για το πρόγραμμα που θα τις ορίσουμε τώρα. Την νούμερο 1, από και το textbox 1, s, και βάζουμε εδώ πέρα s integer, αυτή είναι η λέξη, να υπολογίζει το νούμερο 1 σαν integer αριθμό, δηλαδή και αρνητική πράξη να κάνουμε να μην γίνει bug, και το number 2 το ίδιο. Και έχουμε ορίσει δύο νέες μεταβλητές που να χρησιμοποιείται σε αυτή τη στιγμή, και επίσης πρέπει να ορίσουμε και μια μεταβλητή που θα ορίζει τι πράξη θα γίνει, αφαίρεση, πρόσθεση κτλ. Την ονομάσουμε λειτουργία ή αλλιώς πράξη, θα το ονομάσω πράξεις, πράξη, s σαν κείμενο, σαν string, s string. Τώρα, έχουμε πλέον τρεις μεταβλητές που είναι αχρησιμοποιητές και ξέρει τι τύπου είναι. Είναι τύπου integer 2, δηλαδή αριθμών, και string είναι το κείμενο που αναγνωρίζει το Visual Basic σαν μεταβλητή, δηλαδή μια αράδα από αριθμούς ή μια αράδα από κείμενο. Συνεχίζουμε προγραμματίζοντας το κουμπί συν. Το κουμπί συν είναι το button 1. Μπορούμε να πατήσουμε τον τόνο σκέτο και ό,τι και να γράψουμε εδώ μέσα τώρα στα πράσινα, δεν το υπολογίζει στη γραμμή κώδικα και μπορεί να μας βοηθήσει εμάς να πούμε εδώ κάνω πρόσθεση. Επομένως, πρέπει να ορίσουμε τη μεταβλητή πράξη σε πρόσθεση. Ωραία. Και τώρα γράφουμε εδώ πέρα, ας πούμε, πράξη ισούται με συν. Και βάζουμε μέσα σε διπλά πλωτονισμού το συν. Ωραία. Είναι έτοιμη η πράξη. Βασικά πρέπει να βάλουμε το αποτέλεσμα που θα βγει. Το αποτέλεσμα του textbox3.txt ισούται με την πράξη νούμερο 1 συν νούμερο 2. Την αξία αυτών, του value. Και πρέπει να ορίσουμε τώρα, πριν την πράξη, τι είναι το νη 1 και τι είναι το νη 2, γιατί δεν έχουν αριθμό. Νη 1 ισούται με το περιεχόμενο του textbox1.txt. Τον ή 2 ισούται με το textbox2.txt. Και πάμε να δοκιμάσουμε άμα έπιασε, ξεκινώντας το debug μας. Πατάμε το start. Αρχικά βλέπουμε ότι η τρίτη φόρμα είναι γκρι και δεν μπορούμε να γράψουμε. Για να δούμε. 1 και 2 κάνει 3. 1 πλην 2, 1 και μείον 2 κάνει μείον 1. Καθαρισμός σβήνει. Αυτά τα κουμπιά δεν έχουν προγραμματιστεί ακόμα, το κλείσιμο και σχετικά με. Γι' αυτό και μας πετάει από το debug. Σβήνουμε τις κενές γραμμές για να έχουμε πιο γρήγορο κώδικα και πιο γρήγορο πρόγραμμα. Πατάμε ένα save μέχρι στιγμής, γιατί μπορεί να κοπεί και το ρεύμα στην Ελλάδα και να χάσουμε όλο τον κώδικα. Βάζω αυτό λίγο πιο κάτω για να φαίνεται όμορφο. Και πρέπει να προγραμματίσουμε και τις άλλες λειτουργίες. Πατάμε διπλό κλικ στο μείον. Και τώρα λέμε, μπορούμε να βάλουμε εδώ πέρα ένα hint, κάτι να μας βοηθάει. Μπορούμε να βάλουμε, ας πούμε, το κουμπί
2 είναι η αφαίρεση, επομένως πρέπει πρώτα να ορίσουμε την μεταβλητή πράξη σε αφαίρεση. Και γράφουμε τώρα πράξη, που είναι η μεταβλητή μας, μεταβλητή κειμένου, ισούται με, βάζουμε διπλά αποσιοποιητικά ή πώς λέγονται αυτά, και γράφουμε αφαίρεση. Ομοίως κάνουμε ένα copy-paste τον κώδικα πριν, για να ορίσουμε τις μεταβλητές, και απλά προσέχουμε ότι εδώ πέρα θα γίνει αφαίρεση. Αντιγράφουμε όλο αυτό τον κώδικα και το hint μας για να τα αντικαθιστήσουμε. Αυτό είναι το επί. Το κουμπί 3, οπότε γράφουμε είναι η, είναι ο πόλο πλασιασμός. Επομένως πρώτα πρέπει να ορίσουμε τα μεταβλητή πράξη σε επί. Πράξη ισούται με πολλαπλασιασμός αυτών και μετά εδώ ορίζουμε αυτό. Και είναι έτοιμο και αυτό. Κάνουμε ένα copy-paste ξανά τον κώδικα. Πάμε και στο διά. Γράφουμε ομοίως εδώ πράξη διά. Πιο σημαντικό είναι να ορίσουμε τη μεταβλητή παρά τα μπλα μπλα εδώ. Το κουμπί 4 είναι η διαίρεση. Επομένως ορίζουμε πράξη σε διαίρεση. Και εδώ προσέχουμε να έχει διαίρεση μέσα στην πράξη που κάνω. Και έχουμε κάπως έτσι τελειώσει. Αυτά τα ένα κενό τα σβήνουμε ξανά. Μου αρέσει να έχω πιο κοφτό πρόγραμμα. Save all, που θυκεύτηκε το calculator μας. Και τώρα ο καθαρισμός λειτουργεί και συνεχίζουμε να δούμε τι μας ζητάει. Αυτές οι μετατροπές εδώ πέρα σε κείμενο είναι άχρηστες, γιατί πραγματικά το convert to string από ένα κείμενο δεν μπορείς να μετατρέψεις το κείμενο σε κείμενο, γιατί είναι ήδη κείμενο και είναι μια άχρηστη μετατροπή. Και επίσης έχουμε ορίσει τις μεταβλητές μας πριν, έξω από το πρόγραμμα, οπότε δεν έχουμε θέματα μετατροπών. Για την επιλογή σχετικά με την εφαρμογή, δημιουργούμε νέα φόρμα. Για να το κάνουμε αυτό, παιδιά, πάμε εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι εδώ μέσα υπάρχει μόνο το Form 1 στο γενικό πρόγραμμα από το Solution Explorer και πατάμε Project Add Windows Form και το ονομάζουμε Forma 2.vb, Visual Basic, και είναι Windows Form. Πολύ ωραία, εδώ πέρα έχουμε το Forma 2. Τώρα αυτή δεν χρειάζεται να προγραμματίσουμε, όμως για να δούμε τι λέει. Αυτά εδώ πέρα δεν χρειάζεται που τα γράφουμε Include Form 1 και Form 2, γιατί το Visual Studio έχει τα δικά του snippet και τα υπολογίζει μόνο του αυτά όταν κάνει το debug. Οπότε θέλουμε τι να κάνει, να εμφανιστεί η Forma 2 με το κουμπάκι αυτό, με το σχετικά με την εφαρμογή, να εμφανίσει τη Forma 2. Οπότε πατάμε διπλό κλικ το σχετικά με την εφαρμογή και πατάμε Form 2.show. Τόσο απλό ήτανε. Δεν ξέρω γιατί έβαλε όλο αυτό τον κώδικα για να γράψει, ξέρω εγώ, να δημιουργήσει μια νέα μορφή. Και αφού έγινε αυτό, δοκιμάζουμε αν πιάσει. Πατάμε σχετικά με την εφαρμογή, μας πετάει το Form 2. Μπορούμε να βάλουμε εδώ σχετικά με την εφαρμογή, πάμε στο Form 2 και σχεδιάζουμε εδώ ένα label για να εμφανίζεται και αυτό με την εφαρμογή. Σχετικά με εμένα, σχετικά με την εφαρμογή, είναι το Greek PC Freak. Και θέλω να το κάνουμε και παραθυράκι που να έχει μόνο χ, οπότε πατάμε εδώ πέρα δεξιά Minimize Box False, Maximize Box False, Fixed String Single θα το βάλουμε τύπος Form Border, τα όρια του, η οριοθέτηση του είναι Fixed Single. Πάμε να δούμε ξανά την εφαρμογή. Η κινητήρια εφαρμογή είναι η εφαρμογή 1, δηλαδή ξεκινάει με το Form 1 το πρόγραμμά μας και έχουμε ένα calculator. Ένα σε δύο άτομα να το μοιράσουμε, θα πάρει από μισό ο καθένας. Κλείσιμο, κλείνει η εφαρμογή, είμαστε έτοιμοι, έχουμε τελειώσει και με αυτό. Έχουμε τελειώσει με το μέρος 1 γάμα, αυτή ήταν η άσκηση. Ευχαριστώ που παρακολουθείς το βίντεο. Προσεχώς τώρα για τα θέματα που θα λύσω, ενδεχομένως να τα ανεβάσω σε λίγες μέρες. Θα τα πούμε σε άλλο βίντεο. Bye bye. Και subscribe για να βλέπετε και άλλα βίντεο με προγραμματισμό. Γεια σας.